Στο Ρέθυμνο βρέθηκε σήμερα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Μιχάλης Κριτσοτάκης, ο οποίος είχε διαδοχικές συναντήσεις με φορείς του νομού προκειμένου να ενημερωθεί για θέματα ανάπτυξης αλλά και ζητήματα που απασχολούν τον τόπο, όπως οι οφειλές των εργοληπτών, οι οποίες μόνο για το Ρέθυμνο φτάνουν τα 15 εκατομμύρια ευρώ από τα προγράμματα Θησέας, ΣΑΤΑ και δημόσιες επενδύσεις. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με οφειλές 15 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία όχι μόνο δεν πάνε στους εργολήπτες με πρόβλημα αυριανό, όχι μεθαυριανό, και στην απασχόληση, αλλά και κυρίως πρόβλημα το ότι αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να έχουν πέσει στην αγορά του Ρεθύμνου και αυτά δεν υπάρχουν. Παρόλο που και από τις 4 νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις έχουμε χρέη, κυρίως σε έργα, έχουμε όμως και ταμιακά υπόλοιπα αρκετά, έτσι ώστε θα αρχίσουν αμέσως μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού να καταβάλουμε τις οφειλές μας. Και είναι και σήμερα θα συζητηθεί και στην Εκτελεστική Επιτροπή πρότασή μας να πρώτα να ξεχρεωθούν όλες οι οφειλές στους εργολάβους και στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κατασκευάσει δημόσια έργα και με βάση αυτό να κάνουμε και εμείς στη συνέχεια το τεχνικό μας πρόγραμμα. Ο κύριος Κριτσοτάκης, συνοδευόμενος από τοπικούς εκπροσώπους και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, είχε επαφές και με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, Μέρη Ιωνή, από την οποία ενημερώθηκε για την πορεία έργων οδοποιίας που πρόκειται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ. Μας επισημάνθηκε η κακή λειτουργία του Καλλικράτη, που δικαιολογείται μεν διότι είναι στην αρχή, αλλά που φαίνεται ότι τα προβλήματα δεν είναι της αρχής και μόνο, είναι και δομικά, και θα έχουμε προβλήματα, ελπίζω, να μην βεβαιωθεί η ρίση του Μανώλη Γλέζου ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτοδιοίκηση αλλά ετεροδιοίκηση και εξακολουθούμε να το κάνουμε. Ελπίζω και με τη δράση την εργόδη, γιατί ενημερωθήκαμε και από την κυρία Λιονή, η οποία κάνει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της μια εργόδη προσπάθεια να διαχειριστεί αυτά τα πράγματα που έχουν κληρονομηθεί και τα ζητήματα της μεταβατικής περίοδου, θα έλεγα, από την μία αυτοδιοίκηση στην άλλη, που όμως έχει και πολλές ομοιότητες δυστυχώς, διότι κληρονομεί τα κακά της προηγούμενης και δυστυχώς κληρονομεί και την κρίση που δεν δίνει χρήματα, που είναι απόλυτα αναγκαία σε μια τέτοια αλλαγή, είναι απαραίτητη και ικανή προϋπόθεση που δυστυχώς λείπει. Ήδη το έργο της γέφυρας του Ροδακίνου στείλαμε και τα τεύχη δημοπράτησης, θα δημοπρατηθεί και για όλους τους δρόμους έχουν κατατεθεί οι αγωγές για προσωρινή τιμή μονάδος στο δικαστήριο. Ο ίδιος ανέφερε ότι θα συμβάλλει από τη θέση του όπως μπορεί για την επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν το Ρέθυμνο, συμβάλλοντας στην υλοποίηση ενός ενιαίου αναπτυξιακού σχεδίου για το νησί.